Καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε λίγο πριν από την αυριανή έτσι μεγάλη μέρα για τη σχολή που είναι η έκθεσή μας και είμαστε αρκετά, θα έλεγα, πιεσμένοι με τις προετοιμασίες και τα λοιπά. Οπότε, ένα, σας περιμένουμε αύριο που στο Παλαιό Φάληρο, στο Πνευματικό Κέντρο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλίσβος, που είναι στην παραλία, στην πλατεία του Παλαιού Φαλήρου, στάση τραμ Φλίσβος. 8 η ώρα, εκεί θα μπορούμε να γνωριστούμε και με μερικούς που λένε καμιά φορά πώς και πού να έρθουμε να τα πούμε και από πιο κοντά, να πάρουμε ένα αναψυκτικό μαζί και τα λοιπά, να δούμε και τα έργα των σπουδαστών. Οπότε αύριο 8 η ώρα, μέχρι τις 10 η ώρα θα είμαστε εκεί σίγουρα. Οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε και τις εντυπώσεις σας και να μας πείτε ό,τι έχετε να πείτε. Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Λοιπόν, είμαστε, θα έλεγα, χαρούμενοι και παρόλο ότι έχουμε πάρει αρκετές ερωτήσεις σχετικές με την έκθεση και άλλες πολλές που, ξέρετε, καμιά φορά με ρωτάνε, άκουνα τις γράφεις σε 9.30 με 10 και 4 και φτάνει σε 11. Ο κόσμος θα αγανακτεί. Λέω, προσπαθώ να το μειώσω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Γιατί στο μυαλό μου και καμιά φορά όταν αρχίζουμε τη συζήτηση, είναι και άλλες 10-20 ερωτήσεις που έχουν γίνει και θα ήθελα να βρω χρόνο να απαντήσω, όπως τώρα. Τώρα έχω μπροστά μου ένα σωρό από ερωτήσεις, οι οποίες δεν αφορούν στο αντικείμενο που είναι ούτε το θέμα της εκπομπής, ούτε η αυριανή έκθεση πάντα. Και ας πούμε, ένας ρωτάει μία ερώτηση που γίνεται για πολλωστή φορά. Πολλές εκδρομές κάνετε. Είστε εκδρομικό. Ένας μου είπε να γράψω Βοργίας Tours, ένας Βοργίας Travel, έχω και ονομασίες και τα λοιπά. Τα λέω μία φορά, Art Travel και τα λοιπά. Λοιπόν, ακούστε. Οι εκδρομές δεν έγιναν γιατί μία στιγμή είπαμε, κάτσε για να πάμε να δούμε, να καλύψουμε τίποτα έξοδα και τα λοιπά, γιατί άλλοι ρωτάνε, βγάζετε με τις εκδρομές και τα λοιπά. Οι εκδρομές, ως γνωστόν, για αυτούς που ξέρουν, επιχορηγούνται σε ένα μέρος από τη σχολή. Είναι μέρος, δηλαδή, ανταπόδοσης των διδάκτρων, σε μια καλή τιμή να πάει κάποιος, τι, να κάνει τι, να πάει βόλτα στην Ευρώπη, όχι, να πάει να δει μουσεία στην Ευρώπη. Δηλαδή, για μας είναι μέρος μαθήματος. Θα πάμε στα μουσεία του Παρισιού. Θα πάμε στα μουσεία που έχουμε θαύριο, που είναι η Τοσκάνη. Θα δούμε το Γκαλερία Οφίτσι, Γκαλερία Πίτι, Ακαδέμια. Θα δούμε τρεις σημαντικότατες πινακοθήκες μουσεία και όλες οι περιοχές στη Τοσκάνη είναι ένα μουσείο όλες. Και το Σαν Τζιμινιάνο και η Λούκα και η Σιένα και η Πίζα. Ιδίως Φλωρεντία, τι να πεις, ότι πάμε για εκδρομή, δεν είναι εκδρομή, εμάς είναι από 20 χρόνια ακριβώς, από το 98 που έγινε, 97-98, έγινε η πρώτη εκδρομή και έγινε οργανωμένα, έτσι, με δύο πούλμαν. Στόχο να πάμε στα μουσεία. Αυτό γίνεται 20 χρόνια. Για μας είναι μάθημα, είναι αναψυχή, μάθημα, επιμορφωτική εκδήλωση. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, αυτό για όσους ρωτάνε συνεχώς ότι γίνονται και γίνονται τόσα πολλά ταξίδια. Μάλιστα, με τα βίας απέφυγα, τώρα τελευταία γίνεται και πιο επιτακτικό, διότι προσκαλούν έξω για κάποια συμμετοχή σε μια διεθνή έκθεση. Να σκεφτείτε ότι η επόμενη είναι στο Παρίσι, που θα πάμε στην πτέρυγα του Λούβρου, που θα πάμε 19-22 του Οκτωβρίου, που θα εκθέσουμε πάλι εκεί πέρα μια ομάδα από όλο τον κόσμο, έτσι, στην πτέρυγα. Οπότε αυτή η εκδρομή θα γίνει. Να σκεφτείτε ότι δεν ανακοινώνουμε μια άλλη που θα γίνει στη Δανία 31 Αυγούστου, 1-2 Σεπτεμβρίου, όπου με έχουν προσκαλέσει να δώσω πίνακα σε ένα νέο μουσείο το οποίο ανοίγει και παίρνει και ένα πίνακά μου. Λοιπόν,
θα έπρεπε να είμαι κι εγώ, μάλλον θα είμαι. Αλλά δεν αναγγέλνουμε και αυτή την εκδρομή, γιατί θα είχαμε κάθε μήνα μία εκδρομή. Λοιπόν, οπότε, αν και υπάρχει χώρος για να έρθουν και άλλοι, πάντως, αύριο στα εγγένεια, όσοι είναι, όσοι έρθετε, θα κατά το έθιμο, ήδη έχουμε πολλές, πώς το λένε, ερωτήσεις. Κάθε χρόνο μας κάνετε κάποια προσφορά δώρο στα εγγένεια. Φέτος θα έχουμε ή το κόψετε. Θα έχουμε. Αύριο θα έχουμε, όπως και κάθε χρονιά, έχουμε κάποιες προσφορές που είναι δώρο, έτσι, για ενός διμέρου, τριμέρου. Για εγγραφές που θα γίνουμε στο τριμέρο, θα υπάρχουν, λοιπόν, προσφορές, τόσο για προγράμματα σπουδών, όσο και για την εκδρομή στο Σκάνης, όχι για όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί εννοείται ότι θα επιχορηγηθεί κάτι επιπλέον αυτός που θα κάνουμε την προσφορά και οπότε θα δούμε για 4-5 άτομα από κάθε εγγραφή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν, το θέμα είναι, και να το διαβάσουμε, 6 κριτήρια γράψαμε. Προσέξτε, όλες οι ερωτήσεις αυτές, μάλλον όλοι οι τίτλοι οι οποίοι έχουν αφορμή να γίνει μια επικοινωνία ανάμεταξύ μας, έχουν βάση κάποιες ερωτήσεις οι οποίες έχουν γίνει προηγουμένως από φίλους της εκπομπούλας αυτής. Λοιπόν, το θέμα είναι, κάνω, δεν κάνω, τι θα έπρεπε να έχω για να κάνω κτλ. Αξιολογήσαμε κατά την άποψή μας. Προσέξτε, δεν υπάρχει γραμμένο σε κανένα βιβλίο του Ίτεν ή του Καντίνσκι ότι αυτά είναι τα 6 κριτήρια τα οποία αν τα περάσεις πέτυχες και αν δεν τα περάσεις δεν πέτυχες. Είναι η δική μας εμπειρία, οι επαφές που έχουμε με άλλους καλλιτέχνες στην Ευρώπη ή και στην Ελλάδα, συγκλίνουν κάπου εκεί πέρα. Οπότε, αυτά που θα πούμε τώρα, μην τα θεωρήσετε ότι είναι γραμμένα από το Θεό, ας πούμε, και αν δεν γίνουν, έχετε κοπεί, έτσι. Λοιπόν, είναι η δικιά μας άποψη, οπότε από το ακούστε την έως περιφρονήστε το, είναι ανοιχτό όλο το πεδίο, έτσι. Μεταφέρουμε τη δική μας εμπειρία. Και σας είπα ότι δεν το λέμε με ύφος, άκουσε, αν δεν με ακούσεις, χάθηκες. Έτσι θα είχαν χαθεί πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες που δεν άκουσαν κανένα ποτέ και καλά έκαναν. Λοιπόν, ο καλός ο καλλιτέχνης, πρώτο και κύριο, δεν ακούει κανέναν, όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντς. Έλεγε, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν είμαι μαθημένος να ανοίγω βιβλία και να έχω κανέναν που να με διδάσκει. Θέλω ό,τι μαθαίνω να το βρίσκω μόνος μου. Συμφωνούμε απόλυτα με την σημείωση, με πολύ μεγάλα γράμματα, ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι κατά τους επιστήμονες είχε IQ 195 και έτσι είχε κάποια ευχέρεια να μπορεί να βρίσκει μόνος του θέματα. Εμείς ίσως δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε μόνοι μας την αγγλική γλώσσα, την ισπανική, αν δεν μας τη διδάξουν, ξέρω εγώ, ή τα μαθηματικά, φυσική κτλ. Αυτός το είχε. Καθόταν κάνα χρόνο μόνος του και ανακάλυπτε ο άνθρωπος. Οπότε, δεν ξέρω αν ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει την εκλειπτική, τη ζωγραφική, την ποιήση, τη μουσική και άλλα πολλά, έτσι. Οπότε, όσοι δεν μπορείτε, εδώ είμαστε. Αν πάλι μπορείτε, προσπαθήστε να γίνετε Van Gogh ή Leonardo da Vinci. Προσέξτε. Σε IQ δεν ήταν ίδια πράγματα ο Van Gogh με τον Leonardo da Vinci. Ο ένας ήταν ένας πείσμον άνθρωπος, ο άλλος ήταν μια ιδιοφυΐα. Έτσι, δεν τους σεβάζω μαζί στο ίδιο. Λοιπόν, κατά τα δικά μας κριτήρια. Πρώτα πρέπει να πούμε τα 6 κριτήρια για να κάνεις ζωγραφική, ας πούμε. Αν είσαι έτοιμος, λέμε, να ασχοληθείς με τη ζωγραφική. Να ασχοληθείς με τη ζωγραφική, μου λες. Δηλαδή, τι, δεν μπορώ να πιάσω χρώματα και να αρχίσω ζωγραφίζω στο σπίτι μου. Όχι. Δεν λέμε αυτό ακριβώς και
Επειδή είναι αυτονόητο το τι θα θέλαμε να πούμε, ας το εξηγήσουμε λίγο για να είναι σαφέστερο. Μιλάμε για να γίνεις ένας επαγγελματίας του είδους, ένας καταξιωμένος του είδους, ένας μέτρ, ένας καλός ζωγράφος, έτσι. Όχι ένας... Και τώρα ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, ο αεραστέχνης δεν είναι καλός ζωγράφος. Ενίοτε είναι. Προσέξτε η διαφορά ποια είναι. Η πολύ βασική διαφορά. Ο ερασιτέχνης ευχαριστιέται να ασχολείται με τη ζωγραφική με όποιο αποτέλεσμα και βγάλει, αγνοώντας την άποψη του κοινού ενίοτε. Και επειδή δεν τον ενδιαφέρει, γιατί μπορεί να είναι γιατρός, μηχανικός, ό,τι άλλο θέλεις, αγρότης και υδραυλικός, δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ τι θα πει ο κόσμος. Λέει, περνάω εγώ την ώρα μου, ζωγραφίζω ωραία. Εντάξει, τελείωσε. Μιλάω για τον επαγγελματία που θα ήθελε οι πίνακες του να έχουν ανταπόκριση σε ένα κοινό αγοράς, όπου θα μπορούσαν να πουληθούν οι πίνακες του. Αυτός δεν θα του έφτανε μόνο πάω μέσα για κάνω ό,τι μου αρέσει, θα έπρεπε να ζητήσει βοήθεια μεγάλη. Η βοήθεια δεν είναι από φυσικά άτομα, είναι από βιβλία, από εμπειρίες κτλ. Άρα, κατά τη δικιά μας έτσι, αξιολόγηση και ανάλυση, θα τεκμηριώσουμε ότι για ποιους λόγους θα προτείνουμε κάποια πράγματα τα οποία τα ιεραρχούμε σαν πολύ σημαντικά, εάν θα ήθελες όχι να γίνεις ερασιτέχνης ζωγράφος Κυριακής ή της Δευτέρας ή του μήνα, αλλά επαγγελματίας ζωγράφος. Και επαναλαμβάνω, επαγγελματίας νοούμε ότι θέλεις όχι να περνάς την ώρα σου με τη ζωγραφική, αλλά να επιβιώσεις από τη ζωγραφική. Δηλαδή, αυτό θα είναι η εργασία σου, η δουλειά σου, που λέμε. Όχι με την έννοια δουλείας, αλλά από αυτό που σου αρέσει, και το δέχομαι ότι σου αρέσει και σε γεμίζει με ευχαρίστηση, θα μπορέσεις να επιβιώσεις. Δηλαδή, το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, χόμπι, μελέτης, ευχαρίστησης, πες το πώς θέλεις, αυτό δεν με ενδιαφέρει, θα μπορεί να σου αποφέρει και τα προστοζήν. Ούτε να γίνεις εκατομμυρίουχος, αυτό είναι άγνωστο για τον καθένα, αλλά εάν θα μπορέσεις να μην αναγκαστείς να έχεις και μια δεύτερη εργασία, ώστε να ζεις από την ιατρική φερρυπίν ή από επειδή είσαι αγρότης και να προσδοκάς να παίρνεις και κάτι από, σαν πάρεργο από τη ζωγραφική. Μιλάμε λοιπόν για το κύριό σου επάγγελμα συσσαγωγικά. Να το κάνεις να είναι το επάγγελμα της ζωής σου. Μα πάλι θα πέσουμε σε πιθανή ερώτηση. Μπορείς να ζήσεις από τη ζωγραφική? Επειδή θα καταντήσω γραφικός, επαναλαμβάνοντας αυτό, αλλά επειδή μπαίνουν όλο και νέοι φίλοι μέσα στην εκπομπή, θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Οι ζωγράφοι δεν είναι οι λιγότερο φτωχοί από άλλα επαγγέλματα. Μπορεί να έλεγα, μάλιστα, ότι οι προσωπικοί μου φίλοι δεν έχουν πεθάνει από την πείνα. Όλοι και εγώ αρκετά ροδανός βλέπω ότι είμαι ακόμα. Λοιπόν, άρα, λέω σε όλους ότι να διαχωρίσουν ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι ζωγράφοι που είναι ζωγράφοι και οι άλλοι που είναι αυτοαποκαλούμενοι ζωγράφοι, που πιάσαν το μολύβι και το κάρβουνο και το χρωστήρα προ ένα, δύο, πέντε μηνών, ένα χρόνο και έτρεξαν να βγάλουν κάρτα ζωγράφος. Και επειδή δεν πουλήσαν, βγάλαν το σλόγγαν «Ζωγράφοι δεν πουλάνε». Άλλο δεν πουλάει ο X καλλιτέχνης επώνυμος και άλλο δεν πουλάει αυτός που θέλει να λέγεται μόνος του ζωγράφος, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν λοιπόν εμείς αναφερθούμε στο τι πρέπει να, ποια είναι τα κριτήρια για να είσαι ζωγράφος, εννοούμε επαγγελματία ζωγράφος με καριέρα μπροστά, έτσι. Ωραία. Εάν συμφωνούμε σε αυτά τα πράγματα, ότι μιλάμε για αυτή την κατηγορία και όχι να απογορεύσουμε σε οποιοδήποτε άλλο να πιάνει το πινέλο, όποτε θέλει, όσες φορές θέλει, ακίνδυνα,
Γιατί αυτός θα λέει για τη ζωγράφος, για τον εαυτό του ή και για το κοινό του, για τους φίλους του, αφού μόνος του αποφασίζει να λέγεται έτσι, κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν είσαι αντιμέτωπος με την αγορά. Με την αγορά εκεί δεν παίζουν τα πράγματα. Δεν πάει να πει, ξέρεις, εγώ είμαι ζωγράφος και δεν μου αγοράζουν. Και δεν είναι ότι αγοράζουν γιατί ανήκουν σε άλλο κόμμα ή σε άλλη πολιτική θέση, δηλαδή έχουν κάτι μαζί του. Δεν αγοράζουν γιατί δεν πείθει το έργο. Γιατί δεν πείθει το έργο? Γιατί αυτό το άτομο δεν θέλει να ασχοληθεί πιο βαθιά. Τίποτα παραπάνω. Νομίζοντας ότι το κατέχει. Άρα, θα πάμε σε μια αντίστροφη μέτρηση. Δεν θα σας πω το κύριο αίτιο, αλλά όπως κάνουν και σε όλα τα γοητευτικά site, έτσι και τα λέω, όχι ωραίες εκπομπές. Πάμε, παιδιά, από το έκτο στο τέταρτο, στο τρίτο, και το σπουδαιότερο είναι πρώτο, θα αφήσουμε τελευταίο. Πάμε, λοιπόν, στη κατάταξη 6. Για να δούμε την έκτη θέση που δίνουμε στην κατάταξη εμείς. Την έχετε? Μετά θα πάμε στην πέμπτη, στην τέταρτη, στην τρίτη, στη δεύτερη, στην πρώτη. Προσοχή, η πρώτη πρέπει να την έχεις οπωσδήποτε. Την δεύτερη κατά 80%, την τρίτη κατά 60%. Αυτό που θα πούμε τώρα, η έκτη, το έχεις κατά 20-30%. Νομίζω γίνεται αντιληπτό τι εννοούμε, έτσι. Άρα, στην έκτη θέση γίνεται ένα ερώτημα από εμάς προς εσάς και σας λέμε, θέλετε να ασχοληθείτε με ζωγραφική? Το χαρακτηριστικό αυτό που θα το ακούσετε σε αυτή τη θέση, στην τελευταία από την ιεράρχηση που θα σας πούμε, πρέπει να το έχεις οπωσδήποτε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Και δεν είναι του 30%. Εδώ να πούμε ότι όλα αυτά που θα πούμε πρέπει να τα έχεις πάνω από το 50% ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Στην έκτη θέση, λοιπόν, βρίσκουμε δύο αρετές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για να ασχοληθείς επαγγελματικά. Επιμονή και υπομονή έχεις προσδοκώντας το αποτέλεσμα του πίνακά σου ή του έργου σου? Έχεις υπομονή? Μην μου απαντήσεις γρήγορα, έχω. Μήπως είσαι ο άνθρωπος που 100 φορές τη μέρα θα πει, βρέατε στο καλό σου, τι ήθελα, εγώ ασχολήθηκα τώρα με αυτά τα πράγματα τώρα και μου τζουρώνουμε και κάνουμε, σε πάρει ο διάολος και σηκώσει. Υπομονή, αν δεν έχεις, κάτι δεν θα πάει καλά, γιατί πολλές φορές θα σου έρθει η αντικσότητα μπροστά σου. Πολλές φορές. Και σε εμάς έχει έρθει και σε άλλους πολύ μεγαλύτερους έχει έρθει 100 φορές. Σκεφτείτε ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έχει κάνει την Τζοκόντα για τρίτη φορά. Η τρίτη έκδοση είναι αυτή που βλέπετε. Και έφαγε 4 και χρόνια. Απέρριψε τις δύο πρώτες. Αυτό είναι η επιμονή του. Όλοι του λέγανε θαυμάσιο, τι πράγμα είναι, από την πρώτη. Και λέει, δεν μου πάει. Κάτι δεν μου αρέσει. Όταν έκανε τη δεύτερη, του είπαν, δίκιο έχεις, μωρέ. Πολύ καλύτερα. Μπράβο. Καλά έκανες και επέμενες. Και εκείνος τι είπε? Δεν είναι αυτό που θέλω. Ευτυχώς την τρίτη καταστάλαξε. Μιλάμε για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος ποτέ δεν τελείωνε έργο. Είχε και αυτή τη... Και δεν τελείωνε έργο, όχι ότι δεν μπορούσε να το τελειώσει. Όλο και κάτι άλλο σκεφτόταν, να πάει να κάνει καμιά ανατομία, να κάνει αυτό, να δει, να μάθει φυσική, να μάθει αστροφυσική, να μάθει πώς πετάνε οι μύγες, πώς πετάνε τα αλεξίπτωτα, πώς πέφτουν από το... Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Κάθε μέρα έχει και μια άλλη αλλαγή αιτήματος προς τον εαυτό του. Λοιπόν, οπότε δεν του φτάνει ο χρόνος για να τελειώσει ένα πίνακα. Κάτι πιο ενδιαφέρον έμπαινε. Και να σκεφτείτε ότι για τον Λεωνάρντο η ζωγραφική στην έκθεση, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά το αναφέρουμε. Στην έκθεση, στο αίτημα που έθεσε προς τον Σφόρτσα, το κυβερνήτη του Μιλάνου, του έστειλε μια λίστα με τις δεξιότητές του για το τι θα μπορούσε να κάνει και του ανέφερε κάνω πολιορκητικές μηχανές, χρωματουργικά έργα, ξέρω, αρδευτικά έργα τέτοια, κάνω συμφωνίες σε καιρό πολέμου με τους αντίπαλους κτλ. Κτλ. Κάνω το ένα, μηχανική, βαρούλκα, πολύσπαστα, τέτοια.
Και σαν δέκατο αναφέρει στον ελεύθερο μου χρόνο μπορώ να σας κάνω και ζωγραφική. Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι και το Λεωνάρντο δεν ήταν το πάνι ζωγραφική. Ήταν μια μεγαλοφυΐα που ό,τι έπιανε, ό,τι είχε δημιουργία μέσα, ήταν λίρα 100 για το Λεωνάρντο. Οπότε, λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος της τεράστιας εμπειρίας, μάλλον του τεράστιου IQ, είχε μια πολύ μεγάλη υπομονή. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να πει, καλύτερος από όλους είμαι, φτάνει και αυτό που έκανα. Όμως δεν το λέγει έτσι. Δεν μου αρέσει, εγώ θα κρίνω πότε είναι καλό για το IQ μου, για την αισθητική μου ένα έργο. Άρα, χρειάζεται αυτό το τεράστιο προσόν της επιμονής, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μόνο επιμονή, κρύβεται και η λέξη αισθητική, έτσι. Ότι που εκείνος έκρινε ότι η αισθητική για το περί έργου κεφάλαιο ήταν, είχε τερματίσει, ήταν εντάξει για εκείνον. Άρα, επιμονή, γιατί όταν βάζεις την παράμετρο επιμονή, χρειάζεται και μια αντίστοιχη υπομονή για να αντέξεις την επιμονή σου που ίδιος έθεσες. Μην έχεις και λες, αμάν, Χριστέ μου και Παναγία μου, εγώ δεν θα κοιμάμαι τώρα, δηλαδή, τι μπελά έβαλα στο κεφάλι μου. Αν αυτές τις δύο αρετούλες δεν τις έχεις, θα σε ρωτήσω πού πας για επαγγελματισμό. Συνήθως, ο καλλιτέχνης, μιλάω από εμπειρία, ότι εμπειρία ζωής έχω από αυτό το πράγμα. Καμιά φορά τρώει και κοιμάται με το καβαλέτο μπροστά του. Δηλαδή, έτσι την έβγαλαν όλοι οι καλλιτέχνες του κόσμου. Δεν λένε, δεν πούνε ποτέ, πόσες ώρες σήμερα θα δουλέψω, σήμερα όχι, σήμερα κάνα 2 ώρες, αύριο να βάλουμε κανένα ρεπό, ξέρω γιατί έχω να ψωνίσουμε και μεθαύριο έχω ένα ραντεβού, από Πέμπτη Παρασκευή πάλι, κανένα 2 ώρα το βρούμε. Άντε, 1 ώρα τα πινέλα, 1 ώρα. Έτσι δεν γίνεσαι ποτέ. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να τα λέμε και εμείς τα λέμε στις τάξεις. Ότι εάν επιχειρήσεις με τέτοια αντίληψη, δίχως ούτε επιμονή ούτε υπομονή, ας το καλύτερα. Ψάξε να δεις αν σ' αρέσει κάτι άλλο. Δεν είναι σκληρό. Γιατί πολλοί με κοιτάτε με ύφος, το έχω δει στις τάξεις, δεν είναι. Γιατί κύριε, γιατί λίγοι με λιγότερο χρόνο που είναι πολύ έξυπνοι. Ναι, δηλαδή τους λέω είστε πιο έξυπνοι από τον Λεωνάρντο εσείς και αυτός ήταν ηλίθιος που καθόταν καμιά 15-20 ώρες την ημέρα. Εσείς πόσο θέλετε να κάθεστε. Επειδή κάποιοι από μέσα τους τα λένε τώρα σιγά μωρέ που τι το παίζει αυτός τώρα ότι δουλεύει 20 ώρες για να μας φοβήσει. Και δεν δοκιμάζεται. Εδώ, εδώ η Ρόδος που λένε, εδώ η Απόπειρα, εδώ το βρείτε μπροστά σας. Πιστεύετε ότι θα τελειώσει ένα έργο αν δεν κάθεστε κάθε μέρα τουλάχιστον ένα 8ωρο σε καθημερινή βάση για να βγάλετε ένα έργο το οποίο θα πουληθεί? Και όχι εγώ πουλάω έργα και να το ρωτήσει πώς το πουλάς και να σου απαντήσει. Και 100 ευρώ. Έχω δώσει πολλά με 80, 100 ευρώ, 120. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Αυτό το βάζει οποιοδήποτε σπίτι του, όποιο αποτέλεσμα είναι, γιατί δεν το αξιολογεί για έργο εμπρότης, το αξιολογεί για καλή προσπάθεια. Έργο θα υπερβεί τα 1000 ευρώ, αλλά θα έχει άλλες προδιαγραφές, άλλες τεχνικές, άλλη αντίληψη, άλλο κόνσεπτ, άλλο κάτι θα λέει, κάτι θα αφηγείται. Λοιπόν, για να φτάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, πάμε να δούμε το επόμενο που έχουμε στη δική μας λίστα. Εκεί θα σε ρωτήσουμε, αγαπητέ φίλε, φίλοι, μια άλλη αρετή αν έχεις. Συγχωρέστε με, γιατί διαβάζω για τα σχόλια που γράφονται, αλλά θα απαντήσουμε σε 5-10 λεπτά.
έχουμε και την καλησπέρα. Η δεύτερη βασική, ίσως για άλλο να μην είναι αυτό που θα ρωτήσω, αλλά για μας είναι, γιατί κάπου ακουμπάει, αμέσως θα σας πω. Έχουμε δει πολλά ταλέντα να χάνονται. Ταλέντα ή δίθεν ταλέντα. Τι πάει να πει η λέξη. Τι πάει να πει δίθεν ταλέντο. Εν πρώτης, η λέξη ταλέντο δεν υπάρχει κατά τη δική μας εκτίμηση. Υπάρχει, δηλαδή δεν κυκλοφορεί στις φλέβες σου το ένα αίμα το οποίο έχει μέσα πλοία, αεροπλάνα, τοπία και ανθρώπινες μάσκες. Μια έφεση έχεις εσύ, μια ροπή προς, έτσι, οτιδήποτε σου αρέσει. Άρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ξέρεις που είσαι ακριβώς, ξέρεις σε τι κατάσταση είσαι, για να μην χαθεί ένα άλλο ταλέντο που θα το ονομάσουμε έτσι και τελικά θα μας βγει ότι δεν ξέρει ούτε να αυτοδιαχειριστεί τον εαυτό του. Δηλαδή σε μια κατάσταση τα κάνει όλα σαλάτα. Πολλοί που μ' ακούνε μπορεί να στενοχωρηθούν. Όμως αυτή είναι τεράστια αρετή. Ότι να ξέρεις πού είσαι, πού πας, γιατί πας, πώς πας, είσαι κανένας υπερόπτης που θεωρείς ότι μετά το Λεωνάρδο Νταβίτσι είμαι ακριβώς από πίσω. Ξέρετε πώς έχουμε δει να χάνονται, που ξεκίνησαν με καλές προδιαγραφές, αλλά στην πορεία δεν άντεξαν ή το σκάσαν ή είπανε εντάξει φτάσαμε. Δεν θα φτάσουν δυστυχώς ποτέ. Γιατί η υπεροψία τους και να μου συγχωρεθεί πάρα πολύ η ανάγκη να βγάλω αυτή τη λέξη. Δεν μπορούσα να βρω μια καλύτερη λέξη από τη λέξη υπεροψία. Η βιαστική τους απόφαση που ακουμπάει τα όρια της υπεροψίας ότι έφτασα, είμαι έτοιμος. Και έτσι χάνεις κάτι που θα το είχες, αλλά δεν μπορείς να το έχεις γιατί το σαμποτάρεις, το αυτοσαμποτάρεις. Δεν έχεις την ικανότητα μπροστά από προσωπικές αντιθέσεις, ξέρω εγώ τι παραθέσεις, να αποδείξεις στον κόσμο ότι δεν χρειάζεσαι άλλο. Έμαθες ότι ο Πικάσο, μου είπε κάποιος, είπε ο Πικάσο στους καθηγητές του, δεν έχω ανάγκη από την κρίση σας, γιατί δεν είσαι ικανός να με κρίνεις. Και πολλοί είπανε, ούτε και εμένα. Όπα, τι ωραίο είπα από μέσα μου. Ξαφνικά γεμίσαμε Πικάσο, Λεωνάρδο Νταβίντσι. Λοιπόν, οπότε αυτό το χάρισμα πρέπει κάποιος να το έχει αρκετά καλά. Να ξέρει που είναι, τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορεί να κάνει, πόσο θα χρειαστεί να ξεπεράσει τις αδυναμίες του και να φτάσει σε θέση υπεροχής και όχι να αυτοκαταστραφεί επειδή θεώρησε δίχως τη συνένεση άλλων ότι έφτασε στον Όλυμπο. Έτσι, αυτό. Άρα, για μας η θέση 5 καταλαμβάνει τη λέξη υπεροψία και κακή εκτίμηση των δυνατοτήτων. Γιατί εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να τα εγκαταλείψεις όλα και να μείνεις στη μέση. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο και δυστυχώς το βλέπουμε και πολύ συχνά. Και από ανθρώπους που δεν θα θέλαμε να το είχαμε δει, αλλά δεν ορίζουμε εμείς τη δική του ζωή. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε, να μην το κάνουμε και ρέκβι, στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4 βάζουμε μία άλλη πολύ μεγάλη ανησυχία. Η ανησυχία είναι οι προδιαγραφές που έχει ο καθένας που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη ζωγραφική για μας, για μια άλλη τέχνη. Ποιος είναι ο στόχος σου που θέλεις να ασχοληθείς με τη ζωγραφική? Είπαμε, αν γίνεις επαγγελματίας, έχεις κανένα στόχο? Και μην μου πάντε στόχο έχω να ζωγραφίζω, αυτός δεν είναι στόχος. Αυτό είπαμε ότι το έχει και ο χομπίστας. Στόχο έχω κάθε Κυριακή να πιάνω πινέλο. Βαθύτερο, πού θέλεις να φτάσεις, τι θέλεις να κάνεις.
και θέλεις να διακριθείς μέσα από αυτό, θέλεις να φτάσεις κάπου, θέλεις να αξιολογηθείς από το κοινό σαν ένας καλλιτέχνης ή θέλεις να αυτοποκαλείς εσύ καλλιτέχνης. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Ποιες είναι οι προδιαγραφές σου? Τι λέει ο εαυτός σου για τον εαυτό σου? Πες μου τι λες εσύ για σένα. Πού θέλεις να φτάσεις? Λες καλά είναι και αυτά που κάνω ή θέλεις να μια στιγμή να θριαβεύσεις, να περάσεις σε ένα ψηλό σημείο? Αν δεν έχεις τέτοιο, δεν πας. Ακούστε, σε όλα τα επαγγέλματα λες, ανοίγω ένα σουβλατζίδικο, γίνομαι μανάβης, δεν θα πουλάω 5 κιλά ραδίκια την ημέρα. Κάνε με ροκάμα να το βγάλω. Δυστυχώς για τον καλλιτέχνη δεν θα πουλήσει κάτι από τέχνη, γιατί δεν θα πάει ποτέ καλά. Στον καλλιτέχνη σημαίνει το εξής. Ή θα είσαι τέχνη, ή κάτι από την τέχνη δεν πας πουθενά. Αυτή είναι η δικιά μας εκτίμηση. Εσείς αν πιστεύετε το ανάποδο, ιδού η Ρόδος, προχωρήστε. Εμείς όπου έχουμε δει αποτυχία συμβαίνει αυτό. Ίσως όχι μόνο αυτό, μπορεί να συμβαίνουν και άλλα, αλλά αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Είναι ένα θέμα αυτό σήμερα το οποίο δυστυχώς πολλοί δεν μπορεί να έχουν αντιρρήσεις και πολλοί θα πούνε ότι δεν είναι και έτσι τα πράγματα, μπορεί να είναι και πιο light. Σιγουρότατα μπορεί να είναι και αλλιώς. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Σας είπα από την αρχή ότι ό,τι λέμε μπορείτε να το αφαιρέσετε ολοσχερός. Ήταν η πρώτη κουβέντα, έτσι αρχίσαμε. Να το αφαιρέσετε ολοσχερός, να το ακούσετε λίγο, πολύ, όσο θέλετε, ή να μην το λάβετε καθόλου υπόψη. Είναι η δική μας άποψη αυτή, η οποία δεν διεκδικεί Όσκαρ πρωτοτυπίας ή θαυμασμού και υψηλής αξιολόγησης, είναι η δικιά μας εμπειρία. Έτσι. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι αβίαστο αυτό που βγάζουμε, είναι κατόπιν μιας κάποιον πια δεν μπορούμε να πούμε το, λέμε δεκαετιών εμπειρίας, η οποία θα πρέπει να ληφθεί λίγο υπόψη. Γιατί δεν είπα εχθές που έπιασα ο πινέλο, κάτσε να δω τι θα έπρεπε να ήταν λογικό. Είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία που έχει γραφτεί αυτή, που την έχουμε αντιμετωπίσει και την έχουμε δει. Τόσο στο φυσικό μας δρόμο που ήταν η ζωγραφική, όσο και στη διδασκαλική πορεία. Έτσι. Ας πεταχτούμε τώρα στη θέση 3. Στη θέση 3. Όσο πάμε, τα πράγματα γίνονται πιο πιεστικά. Τα άλλα ήταν χαρακτηριστικά. Τώρα μπαίνουμε σε πιο δοκιμασμένα, σε πιο αναγκαίες προδιαγραφές. Οι άλλες, θα έλεγε κάποιος, είναι και χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου. Άστα. Τι θέλω να έχω στόχους, τι θέλω να έχω υπομονές και αυτό και υπεροψίες. Άστε, δεν έχω τίποτα από αυτά. Πάμε στα διατάφτα. Πάμε και στα διατάφτα. Από γνώση πώς θα πας. Για να μπούμε στη θέση 3 και να μένει το 2 και το 1 ερώτημα. Στη θέση 3 είναι η γνώση. Τι γνώση? Μπορεί να πει κάποιος, εγώ ζωγραφίζω μόνος μου 5-10 χρόνια και άκου να δεις, δεν έχω και καμία όρεξη να με γαλουχίσει κανένας και να με οδηγήσει να μου μάθει αυτά που θέλει εκείνος. Εγώ τα μαθαίνω μόνος μου, είναι μια χαρά να μαθαίνω. Μια χαρά, σε βρίσκω, του λέω. Συνέχισε έτσι. Ξέρω τι λέει η απάντησή του. Ήρθες να μου πουλήσεις φόβο τώρα για να χάσω την αυτοπεποίθησή μου. Δεν τη χάνω με τίποτα. Εγώ θα τα βρω μόνος μου. Όσο και εγώ θα βρω η κινέζικη γλώσσα μόνος μου και εγώ και θα μιλάω κινέζικα σε δεκαετία, 20ετία. Ενώ όλοι οι Κινέζοι, στα τρία τους μιλάνε όλοι οι Κινέζικα, γιατί τους θα μαθαίνει η μητέρα τους. Εγώ, αν αρχίσω να μαθαίνω κινέζικα, θέλω καμιά 20ετία μόνος μου. Κάτι τέτοιο μου λες. Και εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι θέμα που ακουμπάει στο ερώτημα 5.
Υπεροψία έχεις. Λοιπόν, αυτό καλό να λείπει, γιατί η γνώση δεν μπορεί να την ανακαλύψει ο καθένας μόνος του ξαφνικά να μάθει προοπτικές συνθέσεις κτλ. Χρωματολόγια, αρμονίες κτλ. Συμπληρωματικά και τέτοια. Και βάλε και τις τεχνικές και τα ρεύματα και όλα, ότι πού θα κουμπίσει όλα αυτά, δεν μπορεί να μάθει κάποιος μόνος του. Τι ανακαλύψει πότε βγήκε ο Ιμπρεσιονισμός, ο Σουρεαλισμός, ο Κυβισμός κτλ. Τα μάθει. Αναγκαστικά πρέπει να ανοίξει κάποια βιβλία. Και κάποια βιβλία που να αναλύουν τεχνικά αυτό που θέλεις να μάθεις. Γιατί τι, ας πούμε, πάρ' το πινέλο και βάλ' το σε οριζόντια θέση και πάρε το χρώμα και ακούμπησε το από κάτω. Υπάρχει κανένα βιβλίο τέτοιο που τα λέει. Αν δεν μπεις σε τάξη, δεν τα μαθαίνεις. Λοιπόν, οπότε, αν είσαι από αυτούς οι οποίοι αρνούνται να ανοίξουν βιβλία ή νομίζουν ότι ανοίξαν το βιβλίο που πουλάει το Βήμα κάθε Κυριακή και λέει βασικές λειτουργίες τις ζωγραφικές ή το, ένα περιοδικό και λες πήρα βιβλία και διάβασα, πάλι κάποιο λάθος κάνεις. Οι τεχνικές δεν μαθαίνονται έτσι. Οι τεχνικές θα περάσεις από εργαστήρια, από μελέτες, θα κάνεις γυμνό, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις πρωτομές, θα κάνεις συνθέσεις, θα κάνεις, πρέπει να μάθεις με κάρβουνα, με μολύβια, με χρώματα, με παστέλ κτλ. Με μεικτές τεχνικές, δηλαδή αυτά πρέπει να τα περάσεις σε χρόνια για να πάρεις. Και ο ίδιος ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, αυτό το 195 IQ, στο Βερόκιο ήταν 12 χρόνια. Μαθήτευε. Ξέρετε τι είναι η απάντηση. Αν 10-12 χρόνια ήθελε ο Λεωνάρντο, και όλοι έτσι μαθήτευσαν, πόσο θέλει ένας άλλος, ο οποίος δεν λέγεται Λεωνάρντο. Δεν θέλει καμιά 30 χρόνια. Επειδή όμως η γνώση πια έχει τυποποιηθεί και έχει μπει σε πιο... έχει συμπιεστεί πλέον και δίνεται πιο μαζικά, λες 4-5 χρόνια θέλω για να φτάσω έτσι. Τώρα αυτά εγώ τα ξέρω και ναι, έχω κάνει χρώμα, ξέρω αρμονίες, εγώ τα κούβερσε ας πούμε, προσωπικά εγώ και ο καθένας μας που διδάσκει, αλλά εντάξει, δεν επιμένουμε και για όποιον θέλει να ονομάσει, ούτε έχουμε τίποτα απέναντί του, έτσι, δηλαδή είναι το... λοιπόν, αφού είμαστε κάπου στη μέση λοιπόν και ένα λεπτάκι να πούμε και τις καλησπέρες στους φίλους μας που κάνουν τον κόπο Παρασκευή σήμερα και δεν πάνε παρασκευιάτικα βόλτα και μας κάνουν παρέα και τους ευχαριστούμε για να ξέρουν ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ που είναι μαζί μας και κάνουμε παρέα και ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις σε κάποιο επίπεδο πιστεύω, γιατί αυτά δεν ακούγονται και καθημερινώς από συνηθισμένους ανθρώπους, οπότε είναι καλό ότι μπορούμε να τα λέμε και δεύτερο, χαιρόμαστε ότι πολλοί από την επικράτεια είναι μαζί μας από πολλά μέρη της Ελλάδος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτά τα άτομα και για όλα βέβαια, αλλά το ότι έχει μπει μέσα και πληθυσμός από το σύνολο της Ελλάδος, αυτό μας χαροπεί ακόμα περισσότερο, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση και δίψα, θα έλεγα, για γνώση και αυτός είναι ο λόγος που και εμείς ανοίξαμε το βήμα λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα. Πέσει πολύ φως. Στη Δήμητρα, που είναι μαζί μας, την ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια που καταβάλει. Η Παρασκευή Παστέλα που είναι μαζί μας, αλλά όχι τόσο μαζί μας όσο θα θέλαμε να είναι σήμερα, αλλά θα τα πούμε άλλη ώρα. Και είναι σπουδάστρια τη σχολή αυτό, ξέρει τι λέμε. Λοιπόν, πάντως, καλησπέρα Παρασκευή. Η Ειρήνη Πολ μας λέει καλησπέρα και αντευχόμαστε. Η Σπυριδούλα Φιδεροπούλου, σπουδάστρια μας και αυτή, στο πρόγραμμα Fine Art. Εσείς πιστεύω, όλοι εσείς που αναφέρουμε, θα είστε στην έκθεση αύριο, πρώτη-πρώτη, ε. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη, στην άλλη σπουδάστριά μας, στη Stella Imagination, που είναι σταθερή αξία, λέμε, εκεί πέρα πάντα. Λέει, μου αρέσει. Έτσι πιστεύω ότι λέει το χαμόγελο της φατσούλας που έχει βάλει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι γιατί
η Μαρκέλα Μάρκου. Μάρκου, Μαρσί, γαλλικά. Ας μας το διασαφήσει αργότερα με ελληνικούς χαρακτήρες. Είναι μαζί μας, γιατί καλησπερίζουμε. Η Στέλλα Μουσμουλά, μάλλον, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε και την καλησπερίζουμε, γιατί βλέπουμε και νέα ονόματα. Η Σπυριδούλα Μαλούπου είναι παλιά φίλη. Καλησπέρα και εσένα, ανταποδίδουμε καλησπέρα της. Καλησπέρα και στο σπουδαστή μας, τον Ματθαίο Κούρπα, που είναι κοντά μας και παρακολουθεί. Α, η Μαρκέλα Μάρκου ή Μαρσί και τα λοιπά που είπα, μας διασαφίζει ότι είναι από Χίο. Ωραία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα από την ωραία Χίο. Ο Πολ Σπουρέλας ή Σπουρέλας. Καλησπέρα από Γήθιο. Επίσης, καλησπέρα στο όμορφο Γήθιο. Έχουμε πολλούς από την περιοχή της Λακωνίας, εκεί πέρα. Μάνης Λακωνίας, έχουμε πολλούς σπουδαστές. Ο Αλέξανδρος Μακρύς, ο καλός μας φίλος, είναι και πάλι μαζί μας. Τον καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε για τις ατάκες του. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Τσιόνης Κώστας, είναι επίσης μαζί μας, καλησπέρα. Η Σούλα Λογοθέτη είναι μαζί μας, καλησπέρα Σούλα. Η Φανή Κουτσούκου είναι μαζί μας και την καλησπερίζουμε και να τη δούμε και καμιά φορά λίγο πιο κοντά, γιατί κάνει νερά τώρα τελευταία. Ο Σάββας Ναλμπάντης από Θεσσαλονίκη είναι μαζί μας και τον καλησπερίζουμε. Η σπουδάστριά μας, η Μάρθα Ικόλια, μας λέει καλησπέρα από Κόρινθο. Και αν τη ρωτήσω στην έκθεση, αύριο θα είσαι. θα θέλαμε να είσαι και πρέπει να είσαι. Ξέρω για όλους αυτούς οι οποίοι είναι από περιοχές της Ελλάδος, είναι πολύ δύσκολο να είναι στη καλύτερη εκδήλωση της σχολής, που είναι μια φορά το χρόνο, αλλά εντάξει, είπαμε, είναι μια φορά το χρόνο η επίσημη ετήσια εκδήλωση. Βεβαίως, εκδηλώσεις εμείς θα κάνουμε πολλές και σε γκαλερί και άλλες, αλλά αυτή είναι που θα είναι όλοι. Η Σούλα Λογοθέτη. Καλησπέρα από την πανέμορφη Κίμολο. Α, η Σούλα Λογοθέτη από την Κίμολο. Ήρθα διακοπές, αλλά πίνοντας σουζάκι στο μπαλκόνι με την υπέροχη θέα σας, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Μια χαρά. Λοιπόν, Αθηναία και ζεστή η Κίμολο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάντως για τη συμπαράσταση. Ο Σάββας Ναλμπάντης λέει καλησπέρα για όλους από Θεσσαλονίκη. Για όλο το κοινό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Μπιλ Ροντενέζ. Καλησπέρα από Ρόδο. Καλησπέρα και στο όμορφο νησί της Ρόδου. Εσένα ειδικά. Καλησπέρα και στον Αντώνη Αντωνούδη. Λοιπόν, έχουμε κι άλλους. Όχι, δεν είναι. Στην Κατερίνα Φακή, μάλλον. Να πούμε την καλησπέρα μας. Στη Μαρία Ιφαντίδου, επίσης καλησπέρα. Στην Εύη Θεοχάρη, καλησπέρα. Και να τη βλέπουμε πιο συχνά. Η Μαρία Ιφαντίδου, καλησπέρα, λέει και από μένα. Και είναι κοντά μας και η Στέλλα Imagination από Θεσσαλονίκη. Μας απαντάει η Εύη Θεοχάρη. Μια χαρά κάνετε και τα λέτε αυτά. Και εμείς τα ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα μας. Ανταποδίδουμε θερμά πολύ.
Ειρήνη Πολ, υπάρχουν κάπου αποθηκευμένα τα βίντεό σας. Τα περισσότερα σχεδόν είναι στο YouTube και βέβαια όλα είναι μέσα στο Facebook. Αλλά στο Facebook όταν μπείτε και χτυπήσετε βίντεο, υπάρχουν όλα τα βίντεο αποθηκευμένα. Σήμερα έχουμε το 59ο, 52 εβδομάδες του χρόνου, άρα είμαστε ένα έτος και περίπου 2 μήνες και κάτι παραπάνω από 2 μήνες και σχεδόν 2 μήνες. Κάνουμε, συνεχίσει με, θα έλεγα, επιτυχία αυτή η επικοινωνία η μεταξύ μας. Η Αγγελική Φωτεινάκη είναι μαζί μας, καλησπέρα, και εγώ ξέρω ότι είναι από τη Ζάκυνθο η Αγγελική, έτσι δεν είναι η Αγγελική. Η Καλλιόπη Πόπη Γκουλέτσου είναι μαζί μας και την καλησπερίζουμε και την ευχαριστούμε που είναι μαζί, όπως και τη Μαρία Κόκορη, Κοκόρη, με συγχωρεί αλλά δεν έχει τόνο και ίσως κάπου θα αναγκάζει να πω και τα... Και λοιπόν, η οποία μας καλησπερίζει, ίσως να μας στείλει μια άλλη φορά το όνομα με τόνο, σε παρακαλώ, να μην σε λέμε λάθος. Ο Αλέξανδρος Μακρύς. Μια απλή βαθύτερη εσωτερική ανάγκη να εξελίξω, αυτό που έχω. Δεν περνάει σαν στόχος. Δεν περνάει μια απλή βαθύτερη εσωτερική ανάγκη να εξελίξω αυτό που έχω. Δεν περνάει σαν στόχος από ιερά εξέταση. Αντιλαμβάνομαι το ερώτημα. Εν πρώτης, όποιος ασχολείται με κάτι, δεν τον κρίνει κανένας. Τώρα εμείς, λόγω χάρη. Ας πούμε ότι δεν είναι τέχνη, αλλά είναι επιστήμη. Και λέει ο γιατρός, η βαθύτερη μου ανάγκη να ασχοληθώ με την ιατρική. Όταν έχω τους καθηγητές μου πάνω και μου τρώνε το κεφάλι, δεν περνάει σαν ιερά εξέταση αυτό. Ναι, μπορεί. Τι έχεις να προτείνεις? Δηλαδή, και ξέρετε, ενώ ακούγεται φιλοσοφικά ίσως σαν μια άποψη που λέει αφήστε με να ζήσω ρε παιδί, έτσι θέλω να το κάνω. Θα μου φάει το κεφάλι τώρα να το κάνω αλλιώς. Όχι. Δεν λέμε σε κανένα να μην κάνει αυτό που θέλει. Κάντο. Εμείς μιλάμε για αυτόν ο οποίος θέλει να κερδίσει το βιοπορισμό του. Οι αγορές έχουν κάποιες απαιτήσεις. Αλλά επίσης οι αγορές μας έχουν δείξει ότι καμιά φορά ανταποκρίθηκαν και σε έργα τα οποία δεν ήταν των προδιαγραφών της ακαδημαϊκής νοοτροπίας και όμως έπιασαν τόπο. Είδε εμπρεσιονιστές κτλ. Ενίοτε συμβαίνει αυτό. Σε κανένα δεν θα λέγαμε άκου να δεις αν δεν κάνεις αυτό απέτυχες. Λέμε κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία μάλλον θα βοηθούσαν κάποιον ο οποίος θα τα ακολουθούσε. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει κατά γράμμα ό,τι λέμε, ό,τι συζητάμε εδώ πέρα. Για όνομα του Θεού. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος. Αν όμως δει ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν προχωράει η ψυχαγωγία του, η διασκέδασή του και θέλει να μπει στο κύκλο αγοράς, αλλά δεν πάει καλά, ας ανατρέξει σε αυτά που λέμε και εκεί μπορεί να βρει ότι αυτά λείπουνε. Και τότε ας δει μήπως είναι κάτι από αυτά. Δεν λέμε ότι και μόνος του κάποιος. Ξέρω και πολλά βιβλία λένε στη ζωγραφική τι μαθαίνεις ή τι είναι ανακαλύπτεις μόνος σου. Έτσι. Δηλαδή, αγαπητέ Αλέξανδρε, κανείς δεν μπορεί να σου πει τι να κάνεις και τι ύφος θα ακολουθήσεις και τι ροή να είναι και να σε ενοχλεί αυτή η εξέταση που να σου είναι κουραστική. Ο καθένας είναι δημιουργική εξαγωγή συναισθημάτων, θα έλεγα. Απόψεων, λειτουργιών, απόψεων κυρίως. Καμιά φορά μπορεί να είναι ένα κατηγορό, καμιά φορά να είναι μια αντίληψη ενός θέματος και θέλεις να την παρουσιάσεις μέσω εικόνας. Δεν είσαι υποχρεωμένος να περάσει ούτε από ιερά εξέταση. Ξέρω ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι αυτό που σκέφτεσαι. Αλλά
Αλλά μην νομίζεις ότι θα σου χαριστεί και κανένας αν το έργο σου που εσένα σ' αρέσουν, όχι εσένα, του όποιου. Δύο πουλάκια κάθονται και θα ζωγραφίζω και περνάς ωραία και θα βγεις στις αγορές και θα πεις αυτά μου άρεσαν και αυτά σας παραδίδω. Και βρεις κλειστές πόρτες. Άρα θα πεις αφού εγώ ωραία περνάω, βλέπεις ότι δεν σε καταλάβουν οι άλλοι. Οπότε λέω σήμερα στους συμμετέχοντες φίλους ότι το τι σου αρέσει εσένα και το τι θέλουν οι αγορές είναι ένα άλλο πράγμα. Και αν με ρωτήσεις τώρα εγώ με ποιον συμφωνώ, συμφωνώ με τις αγορές. Όχι ότι θα πω στο Γιώργο, στην Ελένη και στο κάνε ό,τι σου πούνε οι επίδοξοι αγοραστές σου. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι οι αγορές αγοράζουν ποιότητα. Οι φίλοι σου και ο εαυτός σου ενδέχεται να συμβιβάζονται με τη μετριότητα. Ενδέχεται, είπα, είμαι κατηγορήστη τώρα. Εάν έχεις υψηλές προδιαγραφές, πήγαινε. Εάν δεν τις έχεις, οι πόρτες θα κλείσουν. Γι' αυτό λέω, συμφωνώ με την αγορά η οποία βάζει κριτήρια. Γιατί βάζει κριτήρια? Γιατί θα πληρώσει. Για να πάρει αυτό που έχει, δεν σε ρωτήσει αν σου άρεσε ο σκυλάκος που κοιμόταν στον δρόμο και εσύ αποφάσισε να το ζωγραφίσεις, γιατί σου θύμισε το σκυλάκι που είχες μικρός και το έκανες. Ενδέχεται και αυτό να είναι ένα αριστούργημα που θα έχεις κάνει. Δεν το υποτιμώ. Αλλά αν δεν έχει βγει έτσι ως αριστούργημα, δεν θα πουληθεί. Γι' αυτό πιστεύω στις αγορές, που είναι μια αντίληψη ενός απαιτητικού αγοραστή, ο οποίος θα αγοράσει ποιότητα. Και θα αγοράσει ποιότητα όταν τη βρει την ποιότητα. Για να τη βρει την ποιότητα πρέπει να την προσφέρεις αυτή την ποιότητα. Για να την προσφέρεις πρέπει να την έχεις μάθει. Για να την έχεις μάθει πρέπει να την έχεις εφαρμόσει, να την έχεις εστερνιστεί και να την παρέχεις. Άρα δεν θα κουμπίσει η αγορά έργο το οποίο δεν είναι στα όρια του πολύ καλού, έτσι. Αυτό, γι' αυτό είπα πιστεύω στην αγορά. Όχι ότι μη βγει κάποιος και πει, δηλαδή, είσαι με τους κεφαλαιοκράτες που σκάν τα λεφτά τους για να αγοράσουν ένα Πικάσο. Δεν λέω αυτό. Πιστεύω, λέω, στην αγορά η οποία κρίνει το έργο με αυστηρά κριτήρια. Γιατί τι θα πει ο θείος μου και θα μου πει, ρε Γιάννη, έχεις κάνει κανένα χωριουδάκι, έτσι με κανένα αρνάκι απ' έξω. Θα σου δώσω και ένα πεντάρικο. Αυτό δεν είναι ένδειξη ότι εγώ είμαι πετυχημένος καλλιτέχνης, γιατί έδωσα στο θείο μου ένα έργο. Έτσι, και να πω, μάλιστα πουλάω και έργα και με πληρώνουν. Λοιπόν, η γνώση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που το έχουμε βάλει, μην ξεχαστούμε, στο κεφάλαιο 3, στη θέση 3, και πάμε για τις θέσεις 2 και 1. Όσο πηγαίνουμε θα πιέζεται η κατάσταση, έτσι. Είδαμε. Για να δούμε, στη θέση 6 έβαλα 2 αρετές, την επιμονή και την υπομονή. Στη θέση 5 ελέγξαμε μήπως δεν ξέρεις που είσαι, μήπως είσαι υπερόπτης και αλλού είσαι και αλλού δεν θεωρείς ότι είσαι, γιατί έχεις μύτη πολύ, αυτό σημαίνει υπεροψία, και δεν θέλεις να βρεις τις ατελείως και καγχάζεις και επιδεικνύεις ότι είσαι, αλλά δεν είσαι. Λοιπόν. Στη θέση 4, παραλαμβάνω, είχαμε βάλει τους στόχους που έχεις. Είναι χαμηλή, ψηλή, πάνε για κάπου. Και παραλαμβάνω ότι μιλάμε για τον επαγγελματία καριέρα, αυτόν που διεκδικεί να φτάσει στα ύπατα αξιώματα. Δεν συμβιβάζεται με μέτριες θέσεις. Και φτάσαμε στο 3 που ασχολούμαστε μέχρι τώρα, που λέμε γνώση. Έχεις, δεν έχεις από φυσικού σου, αλλά θα ανοίξεις κανένα ίτεν, κανένα βιβλίο, κανένα άλλο σου που γράψανε, κανένα Καντίνσκι, το ένα, το άλλο, φιλοσοφικές θεωρήσεις και τα λοιπά, ιστορικές θεωρήσεις, δηλαδή όλα αυτά να γίνουν κτήμα σου και να απάνω σε αυτά να προχωρήσεις. Ωραία. Πες ότι συμφώνησες με όλα αυτά και λες, ποια είναι η επόμενη, η δεύτερη. Αν περάσει τη δεύτερη και φτάσουμε καλά στην πρώτη, όλα είναι
έτοιμα για να ακολουθήσεις την καριέρα. Αν θεωρείς μέχρι εδώ ή κάτι διορθώνεις ή... Για να ακούσουμε τη δεύτερη. Η δική μας αξιολόγηση για τη δεύτερη λέγεται χρόνος. Αφού λοιπόν σε ρωτήσαμε εάν διαβάζεις και λες ναι, γιατί να μην διαβάσω. Λέω γι' αυτό που θα πει ναι πάντως. Γιατί να μην διαβάζω. Χρόνο θα μας αφιερώσει τώρα. Χρόνο εντάξει, όποτε έχω αφιερώσει, αυτονόητο είναι. Πάμε πάλι. Χρόνο θα αφιερώσεις πολύ. Δηλαδή τι πολύ. Να μην πεις να μην κοιμάμαι, να μην τρώω κιόλας και να μην διασκεδάζω. Να μην... Και μου το κάνεις καθημερινή ρουτίνα αυτό το πράγμα τώρα θέλεις. Κάθε μέρα να μην έχω άλλη δουλειά και να κάνω αυτό. Είπαμε, μου αρέσει η ζωγραφική. Εάν σ' αρέσει η ζωγραφική όπως εμένα το τρέξιμο λόγω χάριν, που κάθε τόσο κάνω το γκεντέρι, τρέχοντας καμιά φορά καμιά διακοσαριά μέτρα σε κάνα τέταρτο, ή κάνω το Σουμάχερ με το αυτοκίνητο με 150, ας πούμε, και λέω πάλι Σουμάχερ έγινε. Δηλαδή οι αξιολογήσεις οι προσωπικές δεν με ενδιαφέρουν. Δηλαδή αυτό πρέπει να αξιολογηθείς από τους ειδικούς. Αν είσαι Σουμάχερ, αν είσαι Κεντέρης, αν είσαι Παπα-Νικολάου, στο Πικοντό, ξέρω εγώ. Αν είσαι ο, αυτό αξιολογείσαι από τους ειδικούς, όχι αυτό αξιολογείσαι. Λοιπόν, ο χρόνος, εάν τα έχεις μάθει όλα αυτά και έχεις αρετές προηγούμενες και στόχους και γνώσεις και επιμονή και υπομονή, αλλά εγώ όλα αυτά συμφωνώ ή μου πεις τώρα να κάτσω με τις ώρες εγώ μετά από το διωράκι, τριωράκι το πολύ, αρχίζω μετά κουράζομαι. Εκεί θέλει σοβαρή αναθεώρηση. Σοβαρότατη αναθεώρηση μάλιστα, όχι σοβαρή. Σοβαρότατη. Αν είσαι στα πρώτα βήματα και αρχίζεις και ψήνεις τον εαυτό σου να ασχοληθείς και δουλεύεις τουλάχιστον τακτικά 2-3 ώρες την ημέρα, άντε σου αφήνουμε την Κυριακή για να το γλεντάς, λες μπορεί να φτιάξει. Δεν σου λέμε να κοιμάσαι με τα χρώματα που είπαμε στην εισαγωγή ότι κάνανε αυτοί που πραγματικά είχαν αφιερωθεί σε αυτό το πράγμα, αλλά με περιοδική έτσι ενασχόληση με τη ζωγραφική, καριέρα και επαγγελματισμός, ξέχασέ τα. Λίγο από τέχνη, ξέχασέ τα. Εκτός αν μου πεις, άκουσε να δεις, εγώ δεν θέλω ούτε καριέρες ούτε να πουλάω. Θέλω να μάθω καλά τη ζωγραφική. Μια χαρά τότε. Μια χαρά τότε και μη βάζεις ούτε άγχος. Εννοείται ότι έχεις κάποιον να σε δίνει, να σε ταΐζει και να σε ποτίζει. Ή μια άλλη εργασία, όχι άλλον, μπορεί μια άλλη εργασία και αυτό το κάνεις και το θεωρούμε πραγματικά και δεν λέμε έτσι, λόγια παρηγορητικά. Από το να τρέχεις στα καφενεία ή να παίζεις όσο να πασχένζεις ή να βλέπεις το Survivor, χίλιες φορές να είσαι, να κάνεις δημιουργία. Την πέταξε τη μπηχτή σου πάλι για το Survivor. Λοιπόν. Ωραία. Δηλαδή χρόνο, όπως μας τα λες, θα μας κάνεις... Κάθεσαι ρε παιδί μου, είσαι γιατρός. Δεν δουλεύει ο γιατρός όλη τη μέρα. Υδραυλικό είσαι, δεν δουλεύεις όλη τη μέρα. Έχεις εργαστήριο, δεν πας στο εργαστήριο όλη τη μέρα. Ό,τι εργαστήριο είναι αυτό, υποδημάτων, ό,τι να. Τι είναι, φαγάδικο. Δεν είσαι όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί είσαι εκπλήτη που θα είσαι και στη ζωγραφική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί ποιος σου είπε ότι αυτό είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Συνήθως λένε πολλοί σπουδαστές, μα το δουλεύω το πίνακα 2 μήνες. Και τους θυμίζω αυτό που έλεγα στην αρχή. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έκανε τη Τζοκόντα σε 4 χρόνια. Με IQ 195. Θέλετε να βάλουμε αναλογικά του πόσο καιρό θέλεις εσύ να κάνεις μια προτομή.
Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Μακρύς λέει, α, και την καλησπέρα μου. Ωραία, ευχαριστούμε. Και η Stella Imagination μας κάνει. Οκ. Okay. Έχω μια καλησπέρα από το Σάκη Κληρή. Καλησπέρα, Σάκη. Επίσης, έχω καλησπέρα από την Κική Λαφαζάνη, που είναι μαζί μας. Ο Σάκης Κληρής συνεχίζει και μας λέει ότι είστε εξαιρετικά επεξηγηματικός. Χρειάζεται να είσαι, όχι από ανάγκη να είμαι επεξηγηματικός, από την ανάγκη να μην υπάρξει παρανόηση στα ό,τι λέω και προσπαθώ να επεξηγήσω αυτά που είναι η προσωπική μου εμπειρία, ώστε να μην επαναλαμβάνονται από άλλους ανέτεια. Η Λασκαρίνα Καραγιάννη, καλησπέρα, πολύ σωστές αναφορές, κάποια μέρα θα είμαι σπουδαστριά σας, ελπίζω. Από φέτος, θα έλεγα, περιμένουμε. Γιατί να αναβάλεις για αύριο, τι μπορεί να κάνεις σήμερα. Η φίλη Αναστασία Πασχάλ Κέλε, κάπως έτσι. Γιατί για το Πασχάλ είναι λατινικά, αλλά μεσολαβεί ένα X που είναι Πασχάλ ή Πασχάλ ή Πασχάλ. Κέλε είναι μαζί μας και παρακολουθεί. Την καλησπέριζουμε. Τμήμα Αγιογραφίας Νέα Φώκια. Καλησπέρα. Αγγελική Φωτεινάκη. Έτσι είναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι, όταν είπα ότι ξέρω ότι είναι από τη Ζάκυνθο. Μου λέει, έτσι είναι, ναι. Ξέρω, Αγγελική. Ποια συγκρατώ. Η Κική Λαφαζάνη. Κική Λαφαζάνη μας λέει καλησπέρα. Ο Αλέξανδρος Μακρύς. Εννοώ για να φοιτήσει κάποιος στη σχολή σας. Το παραπάνω εγχείρημα δεν μετράει. Το ιερέα εξέταση ήταν black humor. Εντάξει. Όχι, δεν το πήραμε ανάποδα. Απλώς με αφορμή όπως έχει γραφτεί θα μπορούσε από κάποιους να ερμηνευτεί έτσι και εγώ απάντησα για τους υπολείπους. Αλέξανδρε, δεν μίλησε κυρία για σένα. Ο Σάκης Κληρής μου διασαφίζει ότι είναι από Πάτρα. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική 33 χρόνια. Με εντυπωσιάζει πολύ και παρακολουθώ τα βίντεά σας συχνά. Η Χριστίνα Χριστινάκη είναι μαζί μας και παρακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Η Εύα Μουσταΐζη, φίλη μας, είναι μαζί μας και μας παρακολουθεί. Stella Imagination. Πιστεύω ακράδαντα ότι χωρίς ουσιαστικές και υψηλές γνώσεις δεν μπορεί κάποιος από Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί κάποιος ζωγράφος σήμερα να προχωρήσει πολύ. Ακόμα και αν αγαπάμε πάθος στη ζωγραφική και ζωγραφίζει πολλές ώρες. Συμφωνούμε απόλυτα. Αν δεν έχεις υψηλές γνώσεις, δεν θα μπορέσεις. Και η Εύα Γεωργίου έχει αρχίσει να παρακολουθεί, είναι μαζί μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχουμε πλέον μια ομάδα με πολλά άτομα από πολλά μέρη της Ελλάδος και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει, ότι να ανοιχτούμε και προς τα άτομα εκείνα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση προς τις σχολές. Και αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν. Είχαμε δεχθεί πολλά mail με το παράπονο αυτό. Να έρθουμε στην Αθήνα αποκλείεται. Δεν μας το επιτρέπει η επαγγελματική μας, η οικονομική μας κατάσταση. Οπότε ζητάμε κάποιον ο οποίος να πει δύο λόγια. Και έτσι αποφασίστηκε πριν από 1,5 περίπου χρόνο να ανοιχτεί αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, ώστε να μπορούμε καταρχάς να έχουμε μία επαφή.
Οπότε βάλαμε στη θέση 2 το μεγάλο αίτημα, το χρόνο. Διότι, όπως είπαμε, εάν όλα τα άλλα πάνε καλά, δηλαδή επιμονή, υπομονή, έλεγχος της υπεροψίας, οι στόχοι, οι γνώσεις, πάνε καλά, εντάξει. Και δεν μας αφιερώσεις χρόνο, ή δεν μας εμάς, αν δεν αφιερώσεις χρόνο στο αντικείμενο που λες ότι αγαπάς και τα λοιπά και στοχεύεις να φτάσεις κάπου, δίχως χρόνο δεν πας πουθενά. Κοίταξε όλους τους επαγγελματίες, αυτό είπαμε προηγουμένως, και κοίταξε τι δίνουν. Και προσπάθησε να δώσεις και εσύ αντίστοιχο χρόνο και στο δικό σου επάγγελμα που θες να το κάνεις. Έτσι. Άρα ο χρόνος είναι τεράστια παράμετρος. Και τώρα, όπως θα λέγανε, εμείς δεν έχουμε τις μουσικές τώρα, τούμπαρα, το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι το... Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει να το φροντίσουμε με τους τεχνικούς εδώ πέρα, να μας βάλουν και την αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, το νούμερο ένα πραγματικά ακουμπάει σε ένα μέγεθος το οποίο λέγεται τι λες για τη ζωγραφική. Τι σου λέει η ζωγραφική εσένα. Είναι κάτι που το κάνεις για να βγάλεις κάποια χρήματα. Είναι κάτι που σου γεμίζει κάποιες ώρες, κάποιες στιγμές που νιώθεις όχι καλά, σε ξεκουράζει. Είναι ο έρωτας στη ζωή σου. Αυτό είναι το τεράστιο κομμάτι. Εάν, όπως λέει και ο Ρίλκε, στα γράμματα προς νέο ποιητή, εάν δεν πιέσεις τον εαυτό σου στις στιγμές εκείνες τις δυνατές, να έχεις τέτοια ανάγκη να φτιάξεις, να δημιουργήσεις, να αφιερώσεις όλη την ψυχή σου, όλο το συναίσθημά σου για αυτό το οποίο λες ότι σου αρέσει, αλλά αυτό να είναι έρωτας, αγάπη, αφοσίωση όλη τη ζωή σου. Αν αυτό δεν συμβαίνει, δεν νομίζω ότι έχεις περιθώρια επιτυχίας. Ξέρεις, η ζωγραφική είναι μία δημιουργική, εκφραστική ενέργεια. Εάν λείψει η έκφραση, η ψυχή από μέσα να βγει, δεν θέλω να μεταχειριστώ έννοιες, κατέθεσα την ψυχή μου κτλ. Κτλ. Αλλά λέω, ότι αν δεν είναι μέσα φωλιασμένη η ανάγκη να μπορέσεις να βγάλεις από μέσα σου εκείνο το θαύμα που έχεις μέσα σου και να το ακουμπήσεις επάνω σε μια πιο στέρεα επιφάνεια να υλοποιηθεί σαν πράξη και να θαυμαστεί από σένα πρώτα και από το κοινό αργότερα, δεν νομίζω ότι... Δηλαδή, τα κρυμμένα συναισθήματα δεν είναι πολύ καλά. Τα συναισθήματα πρέπει να εκπέμπονται, να βγαίνουν σαν άβρα, σαν να ανταλλάσσονται, να δίδονται, να προσφέρονται. Έτσι και η ζωγραφική. Πρέπει να είναι έρωτας, να βγαίνει με τον τρόπο που βγαίνει ο έρωτας. Πρέπει να είσαι ερωτευμένος με τη ζωγραφική. Πρέπει αυτό που έχεις να μην είναι διαδικασία εργασίας, να είναι ερωτική διαδικασία. Στοργής, αγάπης. Νομίζω όσοι μπορείτε να με καταλάβετε, θα το καταλάβετε. Αν δεν το έχετε νιώσει, θα πρέπει να το νιώσετε. Αν δεν το νιώσετε, κάτι συμβαίνει και δεν είναι αυτό που θα θέλατε. Και δεν θα βγάλετε αποτέλεσμα. Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν μεγάλο έρωτα με το έργο τους. Όχι με το έργο λόγω ότι... τους έπιασε η υπεροψία και λέγαν τι ωραίο που το έργο μου. Όχι, με τη διαδικασία. Με τη διαδικασία της που γεννιέται το έργο. Λοιπόν, αν η διαδικασία σου είναι βαρετή και δεν είναι, σου είναι έρωτας, πότε να πάω να βγάλω
να βγάλω την ψυχή μου, ότι να μπορέσω να πω τις απόψεις μου, να το στήσω το έργο, να του δώσω υπόσταση, να του βάλω σχέδιο, χρώμα. Δηλαδή αυτό είναι αγάπη, είναι έρωτος, είναι ενδιαφέρον, είναι στοργή, είναι... Αν δεν υπάρχει αυτό, είναι το νούμερο ένα, κατά τη δική μας εκτίμηση. Έτσι κλείσαμε. Αυτό είναι το δικό μας τεστ, αυτή είναι η αξιολόγηση, το βάζουμε πάλι σε ένα... Να το ξετυλίξουμε λιγάκι και βλέπετε ότι όλα όσα είπαμε είναι άσχετα με μία βασική λέξη που για σας λέει πολλά. Εμείς δεν τη βάλαμε μέσα. Η λέξη ταλέντο. Την είδατε πουθενά? Είπα ποτέ ότι αν έχεις ταλέντο? Όχι. Είπα τη λέξη έφεση. Η λέξη ταλέντο δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει και βγάζει πλοία καράβια, όπως είπαμε προηγουμένως, και άλλος θα βγάζει σε 5 ώρες και εσύ σε 10 λεπτά, γιατί είναι μέσα η γνώση. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τεκμηριωμένο επιστημονικά τουλάχιστον. Οπότε η έφεση, η αγάπη που έχεις, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή η έφεση, η λατρεία που έχεις για την ενασχόλησή σου με μία τέχνη, στη δική μας περίπτωση με τη ζωγραφική, είναι εκείνη η δυναμική η οποία θα σε κάνει να βγάλεις έργα τέτοια τα οποία θα διεκδικήσουν μια θέση εκεί που χρειάζεται. Οπότε, ο έρωτας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια μεγάλη παράμετρος, η κολοσσία για μας, η οποία την στείλουμε την πρώτη θέση. Ακολουθήσουμε ότι πρέπει αυτό να μεταφραστεί σε χρόνο εργασίας, να έχεις λάβει γνώσεις απαραίτητα, βιβλία κτλ, διδασκαλίες κτλ. Οι στόχοι σου να παραμένουν ψηλοί και οι διεκδικοί σου, έλεγχος του πού είμαι και τι κάνω και αν πηγαίνω καλά ή δεν πηγαίνω, υπεροψία μου, μήπως τα πολύ λέω και δεν είμαι αυτός που θα ήθελα γιατί δεν με αφήνει το εγώ μου να κυβερνηθώ. Και στο τέλος βάλαμε τη λέξη επιμονή και υπομονή, που είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο. Νομίζω ότι κλείσαμε το κομμάτι και επισημάναμε μόλις τώρα ότι έχουμε βγάλει από την κατηγοριοποίηση αυτή τη λέξη ταλέντο. Βλέπετε, τι βάζουμε? Βάζουμε τη λέξη αγάπη που τα καλύπτει όλα. Η λέξη αγάπη, όταν την έχεις και βοηθάνε όλα τα άλλα, το διάβασμα, ο χρόνος που δίνεις κτλ. Κτλ. Η επιτυχία θεωρείται σχεδόν κοντά σου. Λοιπόν, οπότε να πούμε μία καλησπέρα και σε άτομα τα οποία μπαίνουν συνεχώς. Εμείς φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Να καλησπερίσουμε τη πολύ καλή μας φίλη, τη Δέσποινα Κάρ, που είναι, αλλά τη χάσαμε τις τελευταίες εβδομάδες και στεναχωρηθήκαμε. Τον Τσιόνι Κώστα, που μας λέει σας ευχαριστώ, και τον ευχαριστούμε και εμείς για την παρέα του. Έχουμε και σχόλια, όπως... Πού το διάβασα? Α, μου άρεσε πολύ η διατύπωσή σας, η Stella Imagination. Μου άρεσε πολύ η διατύπωσή σας για το νούμερο 1, δηλαδή ο έρωτας. Με άγγιξε, με συγκίνησε. Και εμάς πολύ. Η Αγγελική Φωτεινάκη. Συνενή από ό,τι βλέπω. Έρωτας. Μάλιστα, εκεί που διαβάζουμε μπήκε μια εικόνα διαφημιστική. Αγγελική Φωτεινάκη. Ένα λεπτάκι. Μπήκε διαφημιστική, θα χάλασε. Έρωτας. Πραγματικά το νούμερο 1. Η πηγή των χρωμάτων. Έτσι είναι, Αγγελική. Συμφωνούμε. Ο Γιάννης Κασιμάτης είναι κοντά μας και παρακολουθεί. Επίσης και η Κίλα Φαζάνη. Ευχαριστούμε, πόσο δίκιο έχετε. Μακάρι, ευχαριστώ. Η Εύη Θεοχάρη. Υπέροχα, καληνύχτας. Καληνύχτας και θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και υπενθυμίζουμε. Αύριο είναι η έκθεση της σχολής μας στο Πνευματικό Κέντρο του Φλίσφου, στο Παλαιό Φάληρο.
θα θέλαμε να είστε όλοι ή δυνατόν στις 8 παρατέταρτο με 8 εκεί. Για να σας κάνουμε να έρθετε λίγο παραπάνω, θα βάλουμε κάποιες ειδικές προδιαγραφές στις εγγραφές και στις εκδρομές μας. Μια προτρεπτική κίνηση, να δώσουμε κάποιες εκπτώσεις για να σε όσα άτομα θα παρευρεθούν αύριο εκεί, όχι σε όποια θα μας ακούσουν από την τηλεόραση, σε όποια θα είναι αύριο εκεί. Θα ανακοινώσουμε όσα είναι εδώ, η εγγραφή για αυτό το τμήμα έχει έκπτωση τόσο τα 100 και η εκδρομή έχει τόσο τα 100. Ωραία. Όσοι θέλετε, χαρούμε ένα για να σας δούμε και ένα για να βοηθήσουμε για να μειωθούν κάπως οι τιμές οι οποίες έχουν βγει βάσει λογιστήριου. Λοιπόν, οπότε, αφού πω και τις τελευταίες μου καλησπέρες προς τη Γεωργία Κάλφα Παπαδοπούλου, χαιρετώ από Γερμανία, υπέροχα λόγια. Ευχαριστούμε, Γεωργία, να σε βλέπουμε συχνότερα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου. Ευχαριστούμε όλους. Σας περιμένουμε αύριο στα Εγγένεια, στις ώρα 8 παρατέταρτο με 8. Θα είμαστε μέχρι τις 10. Εγώ θα πιάσω λίγο το μικρόφωνο για το εισαγωγικό στις 8.30 ώρα περίπου και θα αναγγείλω κάποιες ειδικές τιμές οι οποίες λόγω των εγγενείων προσφέρονται για τα άτομα που θα είναι εκεί πέρα και θα έχουν διάρκεια μέχρι την στιγμή που θα λήξει η έκθεση, μέχρι την Πέμπτη δηλαδή, θα ισχύουν οι τιμές και εκεί θα λήξουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη μεγάλη συμμετοχή που είχαμε σήμερα και θα τα πούμε με το καλό αύριο, έτσι, ή την άλλη Παρασκευή, που θα είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα, καλή σας νύχτα, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Γεια σας, καλή νύχτα.